Έχουμε συγκινηθεί όλοι και με αυτήν την κίνηση, αυτή την ενέργεια την δική σας. Να χαρίσετε όλα τα χρήματα που μαζεύτηκαν για την πενταήμερη εκδρομή σας στον 15χρονο συμμαθητή σας, για την επέμβασή του στο Ανόβερο της Γερμανίας. Ναι, ήταν μια κοινή απόφαση που είχαμε όλοι οι μαθητές της τρίτης λυκείου και προτιμήσαμε να σώσουμε μια ζωή παρά να διασκεδάσουμε μόνο για 5 μέρες. Γιατί όπως ξέρετε κι εσείς, οι εκδρομές και η διασκέδαση δεν τελειώνουν ποτέ. Ενώ η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Αν είμαστε υγιείς μπορούμε να πάμε και τις εκδρομές μας. Αν όμως δεν είμαστε υγιείς, δυστυχώς δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Μπράβο κορίτσι μου, μπράβο. Μακάρι να τα ακούγαμε κάθε μέρα. Ξέρεις, δείχνει την υπευθυνότητα, ένα. Δείχνει την αλληλεγγύη, δύο. Σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη, που το εμείς, δυστυχώς, έχει παραμεριστεί και είναι το εγώ. Το εγώ μπροστά. Έτσι είναι δυστυχώς. Και ήτανε, όταν το αποφασίσατε, όλα τα παιδιά αποφασίσανε να κάνουν το ίδιο πράγμα. Ναι, όλοι μαζί αποφασίσαμε να το κάνουμε αυτό για το συμμαθητή μας. Ένα δώρο για το παιδάκι αυτό από το Λύκειο Δεμενίκων. Το παιδί αυτό το οποίο ήδη βρίσκεται στο Ανόβερο και αυτή την ώρα δίνει τη μάχη και εμείς να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Ξέρεις τι είναι αυτό το τραγούδι, Είναι το τραγούδι που αφιέρωσε ο πατέρας του παιδιού όταν ανέβαινε στο αεροπλάνο. Είναι του Γιάννη Χαρούλη, η ουρά του αλόγου. Και το αφιέρωνε ο πατέρας στο γιο, το 15χρονο, την ώρα που ανέβαινε στο αεροπλάνο. Για να τα ακούσουμε λίγο. Τετράφυλλο τριφύλι, στολίδια είχε στη σέλα του, με λάμπερο το χείλι. Ήταν λευκό, ήταν κατασπρό, ήταν γοργό και ξύπνιο. Κάλπαζε στα γυμνά βουνά και ξέφευγε από το νησιό. Μα ένα παλιό μεσήμερο σε μια σικιά από κάτω. Να επαναλάβουμε για εσάς που ακούτε τώρα ότι αυτό το τραγούδι, και το ξέρεις εσύ έτσι δεν είναι, το τραγούδι αυτή, η ουρά του αλόγου του Γιάννη Χαρούλη, ήταν το τραγούδι που αφιέρωσε ο πατέρας στο γιο την ώρα που έμπαινε το αεροπλάνο για να μεταφερθεί και να κάνει αυτή την πολύ σημαντική επέμβαση. Γλυκιά μου αγάπη, γλυκό μου κοριτσάκι, Μαρία μας, είσαι ό,τι πιο γλυκό και τρυφερό μπορούσε να υπάρξει σε αυτή την πρώτη μέρα της εβδομάδας. Να προσευχηθούμε και να ευχηθούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα και εγώ να πω κάποια λόγια εκ μέρους του Λύκειου Δεμενίκων. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους καθηγητές μας. Μ' ακούτε? Δεν ξέρω αν μ' ακούτε. Σ' ακούμε, κορίτσι μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές μας και από το Σύλλογο Γονέων τον κύριο Γκόλφη Αντώνη, γιατί χάρη στην κοινοποίηση του θέματος αυτού κάναμε όλες αυτές τις ενέργειες που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Και θα ήθελα επίσης να πω στο συμμαθητή μου ότι θέλω να γίνει γρήγορα καλά. Τον περιμένουμε όλοι κοντά μας, γερό και δυνατό. Και του ευχόμαστε όλοι καλή επιτυχία σε αυτό το δύσκολο αγώνα. Μαράκι μου, πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρει. Θα τα καταφέρει. Αν έχει τέτοιους συμμαθητές, τέτοιους φίλους, θα τα καταφέρει. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, να δώσεις φιλιά σε όλους τους συμμαθητές και τις συμμαθητριές σου. Ένα μεγάλο μπράβο.